Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα, μιας και πέρασε η ώρα και είναι πλέον μεσημέρι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την τελευταία προσπάθεια του Δήμου Καρδίτσας να πρωτοστατήσει και πάλι στο θέμα του ποδηλάτου με την εγκατάσταση του συστήματος αυτοματοποιημένου σύστημα κοινόχρηστο ποδηλάτου Δήμου Καρδίτσας, το γνωστό ως Easy Bike Sharing στην Ευρώπη, που είναι πολύ διαδεδομένο σε χώρες όπως είναι η Ολλανδία. Τον Ιούλιο του 2012 εντάχθηκε το έργο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Καρδίτσας στο πλαίσιο του προγράμματος Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του Πράσινου Ταμείου του ΙΠΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός, ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ήταν γύρω στις 226.000. Στο σύνολό του, το έργο αποτελείται από 6 σταθμούς, 60 ποδήλατα και 10 εφεδρικά. Τα εφεδρικά βρίσκονται σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου Καρδίτσας και χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που θα έχουμε υψηλή ζήτηση στην πόλη ή σε περίπτωση που άλλα, να αντικαταστήσουν άλλα τα οποία θα επισκευάζονται. Η εγκατάσταση των σταθμών και η παραλαβή του έργου ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2013 και η Καρδίτσα με αυτόν τον τρόπο έγινε η πρώτη πόλη που όχι μόνο εγκατέστησε ένα σταθμό ποδηλάτων, αλλά τον λειτουργήσε κιόλας. Η επιλογή των θέσεων των σταθμών είχε ως στόχο τη σύνδεση του κέντρου με τους σημαντικότερους περιμετρικούς πόλους και απαραίτητη προϋπόθεση θεωρήθηκε η σύνδεση όλων των σταθμών με το υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Οι θέσεις στις οποίες είναι σήμερα εγκατεστημένοι σταθμοί, καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η επιλογή αυτή, ήταν οι ακόλουθοι. Πρώτον, επιλέξαμε το πιο κεντρικό σημείο της πόλης, που είναι η κεντρική πλατεία και το πιο πολυσύχναστο. Δεύτερον, επιλέξαμε την πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, στην οποία υπάρχει και το άλσος του Βασιλείπου δίπλα. Είναι ένας μοναδικός πόλος πρασίνου μέσα στην πόλη και συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Η πλατεία Γιολδάση είναι μια πλατεία περιμετρικά της πόλης, η οποία συγκεντρώνει πολύ κόσμο τα καλοκαίρια και πολλές οικογένειες. Το αθλητικό πάρκο δίπλα από το εθνικό στάδιο της πόλης. Πέρασα ένα σταθμό. Αυτή είναι η κτηνιατρική σχολή. Συγγνώμη, η σχολή κτηνιατρικής για την εξυπηρέτηση φοιτητών της κτηνιατρικής. Πολύ κοντά, σε απόσταση 700 μέτρων, είναι και οι άλλες δύο σχολές του Δήμου της Καρδίτσας. Είναι τα ΤΕΗ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και το ΤΕΗ Διατροφής και Διαιτολογίας. Είχαμε κάποια παράπονα από κάποιους φοιτητές για την επιλογή της θέσης κτηνιατρικής και ζητήσαν ένα σταθμό επιπλέον και στις δικές τους σχολές. Η επιλογή της θέσης κτηνιατρικής έγινε όμως ότι εκεί οδηγεί ο ποδηλατόδρομος, ο υφιστάμενος ποδηλατόδρομος. Η επόμενη θέση ήταν το αθλητικό πάρκο. Το αθλητικό πάρκο βρίσκεται δίπλα στο εθνικό στάδιο της πόλης και πολύ κοντά στο σταθμό των λεωφορείων. Με τον τρόπο αυτό προσπαθήσαμε να εξυπηρετήσουμε τόσο τους αθλούμενους, όσο τους φιλάθλους, αλλά και τους ταξιδιώτες. Και ο τελευταίος σταθμός ήταν ο σταθμός του ΟΣΕ. Είναι απέναντι από το σταθμό του ΟΣΕ και για όσους επιλέγουν να έρθουν στην πόλη μας με τρένο, θα είναι ένας εύκολος τρόπος να έρθουν στο κέντρο της πόλης. Τον Μάρτιο του 2013 άρχισε η πρώτη φάση πιλωτικής εφαρμογής του συστήματος. Είχε διάρκεια γύρω στον 1,5 μήνα. Την ονομάζω πρώτη φάση γιατί δόθηκαν δωρεάν κάρτες χρήσης σε 30 μόνο δημότες, σε 30 μόνο άτομα. Τα άτομα αυτά ήταν μέλη ποδηλατικών συλλόγων, ήταν υπηρεσιακοί παράγοντες και ήταν κάποιοι δημότες που είναι γνωστοί στην Καρδίτσα ότι χρησιμοποιούν και αγαπούν το ποδήλατο και εξέφρασαν την επιθυμία να βοηθήσουν στη συμμετοχή τους, με την επιθυμία τους να συμμετέχουν στο καινούριο αυτό σύστημα. Στόχος αυτής της πρώτης φάσης της πιλωτικής εφαρμογής ήταν η διάθεση ποδηλάτων σε συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων με τους οποίους η υπηρεσία του Δήμου θα μπορούσε εύκολα να έρθει σε επικοινωνία, να παρακολουθεί τη λειτουργία του συστήματος και να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα τα οποία θα προέκυπταν πριν δοθεί στο ευρύ κοινό. Μετά τον 1,5 μήνα περάσαμε στη δεύτερη φάση πιλωτικής εφαρμογής. Σε αυτή τη φάση δόθηκε δωρεάν κάρτα χρήσης σε όλους τους δημότες. Με στόχο να εξοικειωθούν με το σύστημα, να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας, το πώς θα παίρνουν και το πώς θα αφήνουν τα ποδήλατα. Και μετά από 4 μήνες πιλωτικής εφαρμογής του συστήματος, τα συμπεράσματα είναι ότι είχαμε γύρω στους 500 χρήστες. Και να το τονίσω αυτό, ότι σε μια πόλη που η κάθε οικογένεια έχει τόσο ποδήλατο όσο είναι και τα μέλη της και κάποιες φορές και περισσότερα. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 30.000 διελεύσεις που αντιστοιχούν σε κάτι λιγότερο από 30 χρήσεις, δηλαδή 30 ποδηλατικές βόλτες την ημέρα. Και βάσει στατιστικών στοιχείων του συστήματος, διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν όλες οι ηλικιακές ομάδες και μικρά παιδιά. Παρόλο που το σύστημα είναι για 18 ετών και πάνω, πολλοί γονείς πέρανε τα ποδήλατα και τα δίναν στα παιδιά τους και πολύ μεγάλες ηλικίες.
Κυρίως αυτοί που ζήτησαν κάρτες περισσότερο ήταν φοιτητές και δημότες οι οποίοι δεν είχαν κύρια, μόνιμη κατοικία μέσα στην πόλη της Καρδίτσας, αλλά ήταν δημότες που μένανε σε διάφορες δημοτικές ενότητες κοντά στην Καρδίτσα, έρχονταν στην πόλη με το αυτοκίνητό τους και με την κάρτα μπορούσαν να κάνουν τις μετακινήσεις τους. Παρατηρήθηκε επίσης ότι τα ποδήλατα χρησιμοποιούνταν όλες τις ώρες ημέρας, με αιχμή όμως στις πρωινές ώρες. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της πιλωτικής εφαρμογής ήταν έντονα φαινόμενα βανδαλισμών. Αναφέρουμε ότι πριν ακόμη δοθεί με χρέωση στους δημότες, δηλαδή κατά τη διάρκεια της πιλωτικής εφαρμογής, υπήρξε βανδαλισμός και μάλιστα στον πιο κεντρικό σταθμό της πόλης, δηλαδή στο κέντρο, στην πλατεία Ελευθερίας, όπου κάποιοι νεαροί, ήταν μάλλον ένας χώρος που μαζεύονται τα παιδιά, προσπάθησαν με κάποιο δυναμίτι να κάψουν το ύφο και το χώρο υποδοχής της πιστωτικής κάρτας. Υπήρχαν ακόμη ανεπιτυχείς προσπάθειες κλοπής των ποδηλάτων. Σε κάποιους σταθμούς προσπαθήσαν να κλέψουν τα ποδήλατα, μάλιστα τα τραβούσαν με τόση δύναμη που δημιουργήσαν έναν μοχλό και σηκώσαν ακόμη και τη βάση του κλειδώματος. Αυτό όμως ο τρόπος και η ειδική κατασκευή του συστήματος μειώνει αρκετά τη δυνατότητα αφαίρεσης των ποδηλάτων. Και βέβαια το πιο έντονο φαινόμενο ήταν μικροκαταστροφές, όπου αφαιρούσαν εξαρτήματα από τα ποδήλατα. Τα περισσότερα ποδήλατα είναι λυπή, δηλαδή σε άλλα λείπει ένα κουδουνάκι, σε άλλα είναι καταστρεμμένο το λάστιχο. Βέβαια, περάσαμε σε μια φάση συντήρησης πριν το δώσουμε ξανά κανονικά προς τους χρήστες. Η εγκατάσταση βέβαια των σταθμών, παρόλα αυτά τα αρνητικά που σας ανέφερα, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποδηλατικού τουρισμού στην πόλη μας. Εκφράστηκε επιθυμία από πολλές πόλεις, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, και από πολλούς ποδηλατικούς συλλόγους άλλων πόλεων να επισκεφθούν την πόλη μας και να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα και το σύστημα κοινόχρησης των ποδηλάτων. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκαν στην πόλη μας επισκέψεις από Λύκη της Κατερίνης, από την Κύπρο, από τη Λεμασό και Σολέα Κύπρο και από μέλη ποδηλατικής ομάδας ποδηλατικές δράσεις Λάρισας Μία Λουρίδα και από άλλες ποδηλατικές ομάδες. Η ευρεία χρήση γενικά της υπηρεσίας του συστήματος, αλλά και προφορικές απαιτήσεις πολλών δημοτών, δηλώνοντας κάποια άλλα κομβικά σημεία της πόλης, τα οποία θα ήθελα να βάλουμε τους συγκεκριμένους σταθμούς, οδήγησε το Δήμο Καρδίτσας να κάνει ξανά αίτηση στο Πράσινο Ταμείο την επόμενη χρονιά, το έτος 2013, για επέκταση του συστήματος, η οποία όμως δυστυχώς ήταν ανεπιτυχής. Η χρήση του συστήματος είναι πάρα πολύ απλή. Τόσο το να ξεκλειδώσει κάποιος το ποδήλατο, όπως μπορείτε να δείτε και πάνω στη διαφάνεια, όσο και να κλειδώσει, είναι σε τρία αντίστοιχα βήματα. Στο τέλος της ποδηλατικής βόλτας ο χρήστης και κλειδώνοντας το ποδήλατό του, μπορεί να δηλώσει αν το ποδήλατο έχει κάποια βλάβη. Μπορεί κατά τη χρήση του να έχει ξεφουσκώσει κάποιο λάστιχο ή να θεωρεί ότι δεν είναι για να το χρησιμοποιήσει ο επόμενος χρήστης. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ το Δήμο στο να κάνει συντήρηση σωστή του ποδηλάτου. Να πάει να πάρει το συγκεκριμένο ποδήλατο, να το αντικαταστήσει με ένα από τα εφεδρικά ή να το επισκευάσει. Ο Δήμος Καρδίτσας σε αυτό το πλαίσιο έχει εξασφαλίσει δωρεάν παρακολούθηση και συντήρηση του συστήματος εκ μέρους του αναδόχου. Ο ανάδοχος του έργου δηλαδή έχει κάνει μια συμφωνία με το Δήμο να συντηρεί το σύστημα των ποδηλάτων για 5 χρόνια. Η μόνη παροχή του Δήμου Καρδίτσας προς τον ανάδοχο είναι η θέση διαφημιστικού υλικού πάνω στα ποδήλατα και στους σταθμούς. Τώρα, ποιοι μπορεί να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία? Στην υπηρεσία μπορεί να έχουν πρόσβαση ή συνδρομητές ή περιστασιακοί χρήστες. Δηλαδή τουρίστες, με αυτή την έννοια το ονομάζω περιστασιακοί χρήστες. Το κόστος υπηρεσίας περιλαμβάνει ένα πάγιο κόστος πρόσβασης και μία προοδευτική χρέωση κατά τη διάρκεια της χρήσης του, που προσδιορίζεται ως ακολούθως. Η χρέωση χρόνου χρήσης κάθε πρώτο ημίωρο είναι δωρεάν, τόσο για τους χρήστες τους συνδρομητές όσο και για τους τουρίστες. Μετά όμως από το πρώτο ημίωρο ορίζεται σε 1 λεπτό του ευρώ το 1 λεπτό της ώρας. Αν κάποιος δηλαδή χρησιμοποιήσει 40 λεπτά το ποδήλατο, θα χρεωθεί για τα 10 λεπτά πέραν του ημιώρου. Με 10 λεπτά του ευρώ, 0,10. Με αυτή την έννοια το λέω, 1 λεπτό του ευρώ το 1 λεπτό της ώρας. Τώρα, το πάγιο κόστος πρόσβασης στο σύστημα για τους συνδρομητές είναι 20 ευρώ για να έχουν στην κατοχή τους την ειδική προπληρωμένη κάρτα συνδρομητή και είναι διάρκειας ενός έτους. Οι περιστασιακοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν την πιστωτική τους κάρτα και ανάλογα με το χρόνο της παραμονής τους στην πόλη να επιλέγουν την αντίστοιχη διάρκεια χρήσης του συστήματος. Αν θέλουν να μείνουν μία μέρα, θα επιλέξουν την πρόσβαση με 1 ευρώ. Αν θέλουν να μείνουν 3 μέρες στην πόλη μας, την πρόσβαση με 2 ευρώ.
όπως φαίνεται πάνω στη διαφάνεια. Όμως, ο Δήμος Καρδίτσας θεωρεί ότι κάποιοι χρήστες περιστασιακοί μπορεί να μην θέλουν να χρησιμοποιήσουν την πιστωτική τους κάρτα σε ένα σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων, και για το λόγο αυτό απευθυνθήκαμε σε πολλές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και σε καταστήματα της πόλης, τα οποία είναι δίπλα στους εγκατεστημένους ήδη σταθμούς. Με αυτόν τον τρόπο τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα θα μπορούν να παραλαμβάνουν αυτοί στο όνομά τους την ειδική προπληρωμένη κάρτα των 20 ευρώ και μπορούν να παραλάβουν όσες κάρτες θέλουν ανάλογα με το τι ζήτηση θα έχει το σύστημα από τους πελάτες τους. Στόχος συνεργασίας αυτής μεταξύ του Δήμου και των ξενοδοχείων είναι η εύκολη πρόσβαση στους περιστασιακούς χρήστες στο συγκεκριμένο κοινόχρηστο σύστημα ποδηλάτων, οι μέρες που οι υπηρεσίες του Δήμου είναι κλειστές όπως Σαββατοκύριακα και δεν μπορούν να έρθουν να παραλάβουν μια κάρτα, η διαφήμιση και η προβολή του συστήματος και η ανάδειξη πόλης Καρδίτσας σε προορισμό ποδηλατικού τουρισμού. Το Σεπτέμβρη, στα μέσα Σεπτέμβρη, 17/9, το σύστημα δόθηκε πλέον με χρέωση στους δημότες. Το αρνητικό είναι ότι δεν έχουμε έντονη συμμετοχή. Όσο ήταν δωρεάν το σύστημα, ήρθαν 500 χρήστες. Εφόσον μπήκε μια χρέωση, έστω και αυτή μικρή, την οποία θεωρούμε ότι τη βάλαμε όχι τόσο για να έχουμε έσοδα από το σύστημα, αλλά μπορούμε να το συντηρούμε και για να έχει και αξία η αγορά μιας κάρτας. Είναι άλλο να έρθει κάποιος και να παραλάβει μια κάρτα δίνοντας ένα αντίτιμο. Σέβεται και την κάρτα του, δεν τη χάνει τόσο εύκολα, σέβεται και το σύστημα το ίδιο στην χρήση του. Από τις 17/9 λοιπόν που δόθηκε το σύστημα με χρέωση στους δημότες, έχουμε πολύ λίγες εγγραφές. Θεωρούμε ότι δόθηκε λίγο πριν το φθινόπωρο, επομένως οι περισσότεροι στην Καρδίτσα έχουν ήδη ιδιόκτητα ποδήλατα. Και ένας λόγος ότι μπήκαμε μέσα στους πρώτους φθινοπωρινούς μήνες ίσως είναι ένας από τους λόγους που δεν έχουμε ακόμη εγγραφές. Πεποίθησή μας είναι ότι τόσο στις γιορτές που θα έρθουν και ξένος κόσμος στην Καρδίτσα, όσο και τους πρώτους ανοιξιάτικους μήνες που περισσότερος κόσμος βγαίνει έξω και χρησιμοποιεί το ποδήλατό του, θα έχουμε και καλυτέρευση, θα έχουμε περισσότερες εγγραφές στο σύστημα. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η επιτυχία του συστήματος των κοινόχρηστων ποδηλάτων εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Αλλά θα ήθελα να το βάλω σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, θεωρώ ότι ειδικά για το Δήμο Καρδίτσας είναι ένα στοίχημα το κοινόχρηστο σύστημα ποδηλάτων. Είναι ένα στοίχημα γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ξανά στην Ελλάδα. Διότι οι περισσότεροι δημότες της Καρδίτσας έχουν ήδη κάποιο ποδήλατο. Είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους κάποιο ποδήλατο. Και επομένως αποτελεί ένα στοίχημα τόσο για το Δήμο Καρδίτσας στη σωστή και εύρυθμη λειτουργία τους, αλλά είναι και ένα στοίχημα των δημοτών της Καρδίτσας. Ο Δήμος οφείλει να φροντίζει για τη σωστή συνεχή συντήρηση του δικτύου, να το αστυνομεύει, να το προστατεύει και να εφαρμόζει μια συνεχή πρότυπη πολιτική ενημέρωσης, αυτό που είναι γνωστό προς θέλει, να ευαισθητοποιεί τους πολίτες του. Όσον αφορά όμως τους δημότες, πιστεύω ότι πρέπει να αγκαλιάσουν το σύστημα, να καταλάβουν καταρχήν ότι είναι περιουσία δική τους. Δεν είναι περιουσία του Δήμου, είναι περιουσία των ίδιων των καρδιτσιωτών. Να το αγκαλιάσουν με περισσότερη θέρμη, να το χρησιμοποιήσουν, να το χαρούνε και να το προστατεύσουν. Και τέλος να πω ότι αυτά που συμβαίνουν, θα μου επιτρέψετε να το πω, στην πρωτεύουσα του ποδηλάτου στην Ελλάδα, είναι μοναδικά και αξιοζήλευτα και πρέπει πρώτα απ' όλα να τα υποστηρίζουμε εμείς οι ίδιοι. Σας ευχαριστώ πολύ.